Ήδη χθες είχαμε να δημοσιοποιήσει τις προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, όπου στην ουσία με την προστασία των κατοχικών δυνάμεων και με την αδιαφορία των ανδρών των ΗΕ, Τουρκοκύπριοι και Έπικοι εισήλθαν εντός της νεκρής ζώνης για να θερήσουν καλλιέργειες των Ελληνοκυπρίων με προφανή σκοπιμότητα. Είναι μια συστηματική προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος να επεκτείνει τη δράση του εντός της νεκρής ζώνης. Νεκρή ζώνη, η οποία αποτελεί εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία παραχωρήθηκαν για ευνόητους λόγους στα Ηνωμένα Έθνη για σκοπούς επιτήρησης. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την κοινότητα της Δένειας. Είχα επαφή με το Κοινοτικό Συμβούλιο και με επηρεαζόμενους κατοίκους και τα ζητήματα αυτά τα έθεσα στον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και στον Διαπραγματευτή. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της και θα πρέπει κατά τρόπον αποφασιστικών και αποτελεσματικών να παρέμβει και προς τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία δεν δικαιολογούνται να επιδεικνύουν αυτήν τη συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά. Την ίδια στιγμή επικοινωνήσαμε και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για να ρυθμιστεί το θέμα των αποζημιώσεων, των νεκταρικών αποζημιώσεων, που θα γίνουν σύμφωνα με τη διαβεβαίωση που είχα από τον πρόεδρο του οργανισμού. Αλλά την ίδια στιγμή τίθεται και ένα ζήτημα όσον αφορά την απώλεια εισοδημάτων από τους καλλιεργητές λόγω ακριβώς της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό και όχι μόνο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει όλοι με την ιδιαίτερη σοβαρότητα που πρέπει να μας χαρακτηρίζει να το αντιμετωπίσουμε.